Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Είμαι η Ευδόρα και αυτό το κανάλι ασχολείται με το skincare, την ομορφιά, για πράγματα που μα κάνουν νιώθουμε όμορφα. Και ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο που είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που κάνουμε συνήθω σε αυτό το κανάλι, για να μιλήσουμε για το πώ αποφασίσαμε με τον Ηλία, με τον σύντροφό μου, να ανοίξουμε μία επιχείρηση σε μια εποχή που τα πράγματα έτσι είναι πιο δύσκολα, σε μια εποχή που υπάρχουν καταστήματα με καλλιτικά και πώς αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το βήμα και τι πιστεύουμε ότι προσφέρουμε διαφορετικά και τι πιστεύουμε ότι κάνουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Ένα παρόμοιο, μια παρόμοια κουβέντα έχουμε κάνει η αλήθεια είναι στο παρελθόν αλλά ήθελα έτσι να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Ε, όλα ξεκίνησαν, η αγάπη μου για το skincare δηλαδή, ξεκίνησε όταν ήμουνα όχι τόσο μικρή. Η ανάγκη για το skin care ξεκίνησε όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, όταν πλέον μόλις μόλι είχα μπει στην εφηβεία και άρχισαν πραγματικά να δημιουργούνται ζητήματα στο δέρμα μου ορμονική φύσεω και συγκεκριμένα άρχισε να δημιουργείται έντονη ξηρότητα κτλ. Τα, λοιπά. τα έχω πει και σε άλλο βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά το αγάπησα, έγινε χημικό. Οπότε πέρα από την αγάπη άρχισε να δημιουργείται και μια βαθύτερη κατανόηση του, τι συμβαίνει στο δέρμα, τι συμβαίνει στα προϊόντα, πώς να ξεχωρίζω τα προϊόντα μεταξύ τους. Δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια. Δηλαδή βλέπουμε σε μπουκαλάκια η οξύ και η οξύ. Δεν είναι όλα τα αιλουρονικά οξέα ίδια. Υπάρχουν διαφορές και μάλιστα σημαντικές από τα πιο προφανή, όπως είναι ποσοστά και συγκεντρώσεις μέχρι άλλα πράγματα, συνδυαστικές συνθέσεις, φορμουλάρισμα πηγή των συστατικών, τρόπος επεξεργασίας των συστατικών κτλ. Οπότε έτσι στην πορεία της ζωής, εκεί γύρω στα 22 με 23, πραγματικά ε, άρχισα να καταλαβαίνω με τελείως διαφορετικό τρόπο το τι σημαίνει το skin care και από την πίσω πλευρά και από τη βιομηχανία, το πώς ας πούμε υπάρχουν εταιρείε οι οποίες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά, ωραία φορμουλαρίσματα, ωραίες προσπάθειες, ηθικές προσπάθειες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει αρχίσει να γίνεται μια πραγματική κουβέντα για αυτό σε όλους τους κλάδους, από το skincare στη μόδα, στο στον corporate κόσμο κτλ. Τέλος πάντων, για να μην μακρυγορώ, ήταν Μάιος του 2023, όταν κάναμε κουβέντες με τον Ηλία για το πώς, για το τι επιχείρηση θα θέλαμε να έχουμε, τι θα μας άρεσε κτλ. Γιατί ήμασταν σε μια διαδικασία που το σκεφτόμασταν αυτό. Και έρχεται και μου λέει, μα ξέρεις skin έχεις τόσα μπουκαλάκια στο σπίτι. Το σπίτι είναι πραγματικά, έχω κάνει κατάληψη μέχρι και στα ράφια πάνω από το καλοριφέρ, τα μπουκαλάκια που έχω. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Τώρα, ποιες είναι οι μάρκες που επιλέξαμε να φέρουμε, γιατί γίνεται πολλές φορές και συζήτηση, για, το τι, για τους λόγους για τους οποίους πολλές φορές επιλέγουμε κάποιες πιο ακριβές εταιρείες, κάποια πιο ακριβά brands κτλ. Και, και ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Καταρχάς, είπαμε ότι, οκ, okay, θα κάνουμε μια επιχείρηση, αλλά σημασία έχει αυτή η επιχείρηση να ταιριάζει πολύ και στα δικά μας θέλω, πιστεύω, τις αξίες μας κτλ. Οπότε είπαμε ότι ναι, θέλουμε τα προϊόντα μα να είναι cruelty free, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Είναι υποχρεωτικό κιόλα στην Ευρώπη, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Ε, αλλά πέρα από αυτό, θέλουμε τα συστατικά στα προϊόντα να είναι καθαρά. Έχουμε και εταιρείε οι οποίε είναι vegetarian, αλλά ακόμα και αυτέ χρησιμοποιούν ε, συστατικά τα οποία δεν προέρχονται από ζώα, είναι ζωικά παράγωγα, όπω είναι το μέλι, όπω είναι το φυτικό κερί. Και συγκεκριμένα από την εταιρεία Sea to Skin ε, γίνεται χρήση σε γάλα κατσίκας, το οποίο όμως είναι βιολογικό, είναι από τι δικέ του φάρμες, είναι ε, σε μια ε, φάρμα τα, με, στην, μέσα στην οποία τα ζώα μεγαλώνουν με πολύ ηθικού τρόπους, τελείω κόντρα σε ό,τι συμβαίνει γενικότερα στη βιομηχανία των γαλακτοκομικών και των ε, προϊόντων γενικά, που, ε, των ζωικών προϊόντων που καταναλώνουμε. Οπότε γίνεται μια πραγματικά ηθική προσπάθεια και αυτό για εμά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό για εμά ήταν το να βρούμε εταιρείε οι οποίε κάνουν προσπάθειες πέρα από τι πέρα από του ανθρώπου δηλαδή που μιλάμε για τεράστια κεφάλαια, τεράστιες παραγωγές, μη ηθικέ παραγωγέ ε, κτλ. Και αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε με εταιρείε που ξέραμε και χρησιμοποιούσα και εγώ και αγαπάω πάρα πολύ, οι οποίες είναι μικρές, είναι ανεξάρτητες, δεν ανήκουν δηλαδή σε τεράστιους ομίλους επιχειρήσεων που ο μόνος σκοπός είναι το κέρδος, αλλά είναι εταιρείε οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που έχουν όραμα, που είναι η προσωπική τους προσπάθεια, που είναι επιστήμονες, που είναι λάτρεις του skincare, που διαβάζουν, που θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπάνω που αμείβουν σωστά τις ομάδες τους, δηλαδή όταν μιλάμε για ένα προϊόν και το πώς διαμορφώνεται η τιμή του τελικά, έχει να κάνει από το κόστος της πρώτη ύλη, έχει να κάνει από το κόστος της παραγωγής, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την δίκαιη αμοιβή μια ομάδας. Όταν λοιπόν ένα προϊόν κάνει 5 και 7 και 10 και 15 ευρώ, αναρωτιόμαστε τελικά. Η ομάδα που βρίσκεται στην παραγωγή, σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου αμείβονται δίκαια Αμείβεται δίκαια αβάζω ένα ερωτηματικό δεν έχω την απάντηση σίγουρα αλλά προβληματίζομαι από την άλλη δεν είναι ότι αποφασίσαμε ότι θα φέρουμε εταιρείε που είναι έτσι αποκλειστικά πιο ακριβές αλλά αποφασίσαμε να φέρουμε εταιρείε οι οποίες ξέρουμε ότι στην παραγωγική διαδικασία έχουν μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στους εργαζομένους τους ας πούμε έχουμε και εταιρεία με την οποία δεν θα σα την πω γιατί θα τη φέρουμε πάρα πολύ σύντομα, που οι τιμέ τη είναι αρκετά προσιτέ. Αλλά από πίσω δεν κρύβεται πάλι, πάλι ένα τεράστιο οργανισμό με τεράστιε παραγωγέ ε, με μόνο στόχο το κέρδο. Οπότε τα βάζω και αυτά έτσι στην ε, συζήτηση. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να φέρουμε κάποιες εταιρείες τις οποίες τις ε, αγαπάμε και να ανακαλύψουμε νέες εταιρείες τις οποίες θέλαμε να δοκιμάσουμε πριν τις φέρουμε. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση για εταιρείε που δεν τις ήξερα πραγματικά, έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ, έχω γνωρίσει ανθρώπους, γιατί μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους, έχω, έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχουμε γνωρίσει ιστορίες και έχουμε γνωρίσει προϊόντα που τα φέραμε στην Ελλάδα και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη για αυτά τα προϊόντα. Ε, μία από αυτέ, θα σα πω τα αγαπημένα μου παραδείγματα. Βασικά, όλε οι εταιρείε που έχουμε στο γιντορά.gr τι αγαπώ, αλλά έτσι θα πω κάποιε που για μένα ξεχωρίζουν λίγο παραπάνω. Μία από αυτέ είναι η Flannery. Είναι μια εταιρεία γαλλική, η οποία δημιουργήθηκε μέσα στο 2022, τώρα βασικά έκλεισε πριν δύο-τρει μήνε, έκλεισε ένα χρόνο λειτουργία. Ε, είναι μια. Φανταστική εταιρεία με vegan cruelty free προϊόντα βασισμένη σε φυσικά συστατικά, δηλαδή όλα, όλες οι συσκευασίες πάνω της φλάνερη γράφουν βαθμό φυσικότητας, δηλαδή γράφουν ε, το ποσοστό των φυσικών συστατικών σε κάθε φόρμουλα, το οποίο είναι ένα φανταστικό προσόν για αυτή την εταιρεία. Είναι σε καλές τιμές, είναι σε πρωτοσυστές τιμές. Αυτή η εταιρεία μέσα σε ένα χρόνο έχει πάρει ήδη δύο βραβεύσεις, όχι για προϊόν για όλη η εταιρεία, όλα τα προϊόντα έχουν βραβευτεί και είναι πραγματικά φοβερό, το φέρα, τη φέραμε πρώτη στην Ελλάδα. Ήμασταν από τους πρώτους retailers που είχε η Flannery, το οποίο είναι πραγματικά φανταστικό και δοκιμάζοντας τα προϊόντα της από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω και για, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο καλύπτει τις δικέ μου ανάγκε πάρα πολύ καλά. Και είναι η Splash Mask που έχει. Το ονομάζει μάσκα γιατί είναι πραγματικά πολύ ε, θρεπτικό, πολύ ε, ισχυρό προϊόν, ενυδατικό. Αλλά είναι τόνερ. Είναι ένα τόνερ το οποίο το βάζω μετά τον καθαρισμό και το δέρμα μου το ρουφάει και λάμπει μετά. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό προϊόν για ανθρώπους με ξηρό δέρμα, ευαίσθητο δέρμα ή δέρμα μεροδόχρου. Είναι ένα όνειρο. Εν τω μεταξύ μυρίζει, λες και είσαι σε λιβάδι με αγριολούλουδα. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη φανταστική του μυρωδιά. Οπότε σταματά αυτό το μονόλογο για τη φλάνερη. Και θα συνεχίσω σε μια άλλη αγαπημένη μου εταιρεία και είναι και από τι αγαπημένες του Ηλία. Ε, ξεχωρίζει αυτή η εταιρεία αισθητικά, από άποψη προσέγγισης, είναι φανταστική και είναι η Oyolab. Η Oyolab είναι μια πολωνική εταιρεία, στην οποία πρωταγωνιστούν γυναίκες, την έχει γυναίκα, το εργαστήριο είναι γεμάτο γυναίκες, είναι δικό τους το εργαστήριο. Τι σημαίνει τώρα, αυτό είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, να την αναφέρω εκτός του story time. Όταν μια εταιρεία αποφασίζει να αναπτύξει κάποια προϊόντα, πολλές φορές τα, στέλνει, τα κάνει outsource, τα στέλνει σε άλλα εργαστήρια να παράξουν τις φόρμουλες που έχει δημιουργήσει. Το οποίο είναι ok, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές πρέπει να γίνει το budget για να φτιάξει ένα εργαστήριο, είναι τεράστιο, αλλά όταν υπάρχει δυνατότητα για in-house παραγωγή, Ποια είναι τα ωφέλη, έχεις 100% έλεγχο της παραγωγής, δεν χρειάζεται δηλαδή να ελέγξει. Την ποιότητα παραγωγή ενό τρίτου και να την ελέγχει συνέχεια έτσι σε κάθε παρτίδα να ελέγχει και να ελέγχει και να ελέγχει. Οπότε μιλάμε για ένα in-house εργαστήριο, ένα ιδιόκτητο εργαστήριο τη OIO Lab, το οποίο απαρτίζεται από χημικού, από επιστήμονε, από βιολόγου και όλε τι φόρμουλε έχουν ελεγχθεί κλινικά για τα αποτελέσματά του από τη Σχολή Ιατρική τη Πολωνία. Μιλάμε λοιπόν για προϊόντα που. Δεν είναι απλά καθαρά. Να πω σε αυτό το σημείο Επίση ότι η Ιόγιολα παράγει προϊόντα ε, βασισμένα σε βότανα. Βότανα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην ιατρική και στην ομορφιά στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που κάνει είναι ότι τα εκχυλίζει με τέτοιους τρόπους... Υπερσύγχρονου έτσι ώστε να μην χάνονται οι ιδιότητέ του, να διατηρούνται και να διατηρούνται και, κατά τη δια... και αφού του παραχθεί το προϊόν, δηλαδή μέσα στο μπουκαλάκι, να μην αρχίζει να οξυδώνεται η σύνθεση και να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τη. Μιλάμε λοιπόν για προϊόντα τελευταία τεχνολογία, τα οποία όμω έχουν βασιστεί, έχουν πατήσει πάνω σε παραδόσει ετών βοτανική. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη δουλειά τη Oyolab και έχει και μοναδικέ συσκευασίε, οι οποίε επίση έχουν βραβευτεί. Οι συσκευασίε τη Oyolab έχουν, ο γραφίστε που τι ανέλαβε, έχει βραβευτεί για τη συγκεκριμένη δουλειά. Και μιλάμε για μια εταιρεία επίση που αναπτύσσεται με του ρυθμού. Δηλαδή, μέσα στο 2023 είχαμε δύο νέα λανσαρίσματα προϊόντων τη Oyolab, τα οποία και τα δύο. Έχουν πολύ συζητηθεί, η δε κρέμα ημέρας ε, Superpose έχει κυκλοφορήσει τους τελευταίους μήνες, θα πω τρεις, τους τελευταίους τρεις μήνες, εμείς μόλις τη φέραμε και έχει διακριθεί από τη Vogue για την αποτελεσματικότητα της, από τη Vogue Γαλλίας, ε, οι beauty editors της Vogue αλλά και πολλών άλλων περιοδικών έχουν γράψει διθυραμβικά σχόλια για αυτό το προϊόν και πραγματικά υπάρχει λόγος έχει μια πολύ πλούσια εφή αλλά ανάλαφρη χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Είναι ό,τι πρέπει ε, για γυναίκες οι οποίες ε, έχουν ζητήματα με τις ορμόνες τους. Δηλαδή ρυθμίζει τα προβλήματα που προκαλούνται από τα ορμονικά όπως είναι η ξηρότητα, η ερυθρότητα, η ευαισθησία το τράβηγμα. Πράγμα που την καθιστά κατάλληλη και για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται ε, είτε πριν την εμινόπαυση, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά. Δηλαδή είναι μια εντατική φροντίδα για ανθρώπους που έχουν ορμονικά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το δέρμα, κυρίως γυναίκες. Ένα άλλο μπραντ που θέλω να σας το πω, αλλά θα το λανσάρουμε σύντομα, δεν θα σας το πω, θα κρατηθώ, αλλά θα σας μιλήσω λίγο παραπάνω για την Benamor. Η Benamor είναι μία πορτογαλική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1925 από ένα φαρμακοποιό στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Λειτουργεί δηλαδή πλέον 99 χρόνια, δεν ξέρω αν το είναι πραγματικά, μιλάμε για φοβερή ιστορία. Και το ακόμα το πιο φοβερό στην Μεναμόρ είναι, πλέον εντάξει, vegan cruelty free προϊόντα, αλλά η Μπεναμόρ 99 χρόνια δεν έχει αλλάξει προμηθευτές. Πράγμα που σημαίνει ότι 99 χρόνια στηρίζει την τοπική οικονομία τη Πορτογαλία και συγκεκριμένα τη Λισαβόνα, στηρίζει του ίδιου παραγωγού, του ίδιου προμηθευτέ. Είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μου και έχει έτσι μια πολύ ωραία σειρά προϊόντων περιποίηση. Μυρίζουν φανταστικά, κάνουν υπέροχη δουλειά και είναι από τι εταιρείε που θα σα πρότεινα 100% να δοκιμάσετε. Και μετά θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη Seed to Skin Tascani. Είναι μια εταιρεία για την οποία δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω. Την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει ιδιόκτητο εργαστήριο, ιδιόκτητη φάρμα στην Τοσκάνη, με δικούς επιστήμονες που κάνουν την ανάπτυξη για τις φόρμουλες, κάνουν τις κλινικές δοκιμές. Ε, Ό,τι χρειάζονται σε βότανα και σε πρώτη ύλη, οι ίδιοι το καλλιεργούν. Δηλαδή μιλάμε για ένα κύκλο... Εργασιών, ο οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα σε ένα κτήμα στην Τοσκάνη και δεν ξεφεύγει από αυτό. Μιλάμε για προϊόντα με φοβερή αποτελεσματικότητα και υπέροχε συσκευασίε γυάλινε έτσι το μάτι σου τέλο πάντων. Αλλά το κύριο και αυτό που σε νοιάζει στο τέλο τη ημέρα είναι τα προϊόντα να κάνουν δουλειά. Και κάνουν δουλειά. Και μακρηγόρησα πάρα πολύ για τι εταιρείε, γιατί τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Αλλά ήθελα να πω ότι στη διαδικασία. Ε... Τη συζήτηση, διαπραγμάτευσης, σκέψη και ανάπτυξη του πώ θα κάνουμε το γιουντόρα.gr. Ήρθαμε σε επαφή με μοναδικού ανθρώπου, με μοναδικέ εταιρείε, με brands που έχουν πραγματικά πράγματα να προσφέρουν στην αγορά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έρχονται ακόμα περισσότερα. Ε, έχουμε ένα μπραντ που θα λανθανιστεί πάρα πολύ σύντομα, μπορεί και σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο. Έχουμε και άλλα πράγματα στα σκαριά, πάρα πολύ ωραία. Και αφού έχουμε συζητήσει λοιπόν όλα τα... Έχουμε μπει στη διαδικασία, έχουμε σκεφτεί, έχουμε αποφασίσει ποια brand θα φέρουμε, με ποια θέλουμε να μιλήσουμε, ποια τα κρατάμε για το μέλλον. Είμαστε μονίμως σε μια τέτοια διαδικασία, τι θέλουμε να έρθει, τι, τι μας αρέσει, τι θέλουμε να δοκιμάσουμε, να δούμε αν πρέπει να έρθει. Γενικά ο κόσμος είναι γεμάτος από πολύ ωραίες εταιρείε και πολύ ωραίες προσπάθειες και αυτό με χαροποιεί πραγματικά. Από ότι τα συζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά, ταυτόχρονα έτρεχε και το κομμάτι το πιο πρακτικό που είναι η εταιρεία. Branding, site, κάρτες, συσκευασία, πώς θα κινηθούμε κτλ. Και, και φυσικά και το όνομα, έτσι. Το yudora.gr δεν ήταν μια σκέψη που μας ήρθε αυτόματα, την κλείσαμε. Τι ωραία, τι καλά. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ η διαδικασία του ονόματος. Η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και είχε αναλάβει το branding της, του udora.gr, η Gravity Labs, σε μια επικοινωνία μας, μας είχαν πει ότι Τι, γιατί δεν την ονομάζουμε Udora. Και εγώ είχα πει όχι και δεν θέλω και το όνομά μου, για να το βλέπω παντού και δεν θέλω να είναι τόσο προσωποκεντρικό. Και κάτσε λίγο να βρούμε ένα όνομα. Και θυμάμαι ήταν ένας μήνας που είχαμε το chat GPT οριακά είχε βγει και μας είχε πει «Έλεος, σταματήστε, δεν έχω άλλα ονόματα να σας προτείνω». Συζητάγαμε μεταξύ μα. Είχαμε πάει και ένα ταξίδι με τον Ηλία στη Ρώμη και η κουβέντα ήταν πώ θα ονομαστούμε, πώ το ένα, γιατί το ένα όνομα μα ξύνιζε, το άλλο μα βρώμαγε, το άλλο λίγο μα άρεσε. Αλλά, αλλά... εγώ δεν ήθελα να το πούμε τώρα. Μέχρι που είχαμε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο που έπρεπε να αρχίσουμε λίγο σιγά σιγά να ανακυκλώνουμε τι ιδέε που ήδη είχαμε. Το Ιουντόρ δηλαδή. Και καθόμασταν και το ψάχναμε κτλ. Και, και συνειδητοποιούμε ότι. Το ψάξα και παραπάνω. Εγώ το όνομά μου δεν το είχα ψάξει πάρα πολύ. Να σα πω την αλήθεια: Τι σημαίνει, Αν έχει σημασία, Αν έχει ιστορία κτλ. Και, και το ψάχνω και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Εντάξει, έχει τη σημασία την προφανή την έχει η Ευδώρα, Καλαδώρα. Υπήρχε ε, αυτούσιο στην αρχαιότητα. Ε, μαθαίνουμε ότι μια Νηρίδα είχε το όνομα Ευδώρα, κόρη του Νιρέα. Ε, και έτσι αποφασίσαμε, λέμε οκ. Okay. Έχει και ενδιαφέρον το branding γύρω από το Ευδώρα, δηλαδή το νερό, Νιρίδα, τα καλαδώρα. Έχει εκεί ωραία πληροφορία. Οπότε κλείνουμε το όνομα. Κλείνουμε και το site, τη τυχεροί γιατί βρήκαμε το domain. Και αρχίζει η διαδικασία του branding, η οποία ήταν έτσι να ψάχνω να βρίσκουμε έμπνευση. Από άλλα brands, γράμματος που μου άρεσαν, η αισθητική που μας άρεσε, χρώματα που μας άρεσαν. Και η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη μας συνάντηση με τις πρώτες τρεις λύσεις της Gravity εμείς, είδαμε κατευθείαν. Το λόγο που μας αρέσει ήταν κάτι το οποίο πραγματικά... Άρχισε να δημιουργεί μια εικόνα στο κεφάλι μου πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και εκεί άρχισε το όνειρο να γίνεται έτσι λίγο πιο, πιο απτό, πιο κοντά. Στη συνέχεια ήρθαν και οι κάρτες μας, ήρθαν τα αυτοκόλλητά μας, άρχισα να λέω δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που ονειρευόμασταν λίγους μήνες πριν, αρχίζω και το έχω στα χέρια μου πλέον. Άρχισαμε να παραλαμβάνουμε τις πρώτες παραγγελίες προϊόντων, άρχισαμε να βλέπουμε το site... Και το συνέστημα του να δημιουργείς κάτι και να το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου, πέρα από τα άγχη και οκ, okay, που έχει μια επιχείρηση που είναι μεγάλα και είναι σοβαρά και δεν τα υποτιμώ καθόλου, αλλά το να το βλέπεις μπροστά σου είναι τόσο όμορφο. Πραγματικά τόσο όμορφο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μας στέλνετε συνέχεια σχόλια για το ωραίο μας packaging, για τις ωραίες κάρτες που παίρνετε, για τα ωραία προϊόντα που διαλέγουμε... Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμένα μέχρι στιγμή. Δηλαδή, ότι βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε σα αρέσει. Και θέλω να μιλήσω λίγο και για την πρώτη μέρα που έγινε launch στο site. Το site ε, ουσιαστικά βγήκε στον αέρα γύρω στι 5 το απόγευμα και ήμουν εδώ στο γραφείο. Και με παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά και μου λένε: Το site είναι στον αέρα. Εμεί το περιμέναμε. Μπορεί να ήταν σε δύο ώρε, μπορεί να ήταν την επόμενη μέρα. Γιατί ε, είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο μέχρι να πει ότι. Τη... Βγαίνει στον αέρα και τα βλέπουμε όλα. Δε, 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 παθαίνω σοκ. Κάνει και την πρώτη παραγγελία η αδερφή μου. Εγώ παθαίνω πανικό Λέω Πώ δουλεύει τώρα αυτό. Δεν, δεν ξέρω. Οκ, okay. Μέχρι τώρα το είχαμε καταλάβει. Τώρα πώ. Το κουτάκι πώ το φτιάχνω. Την απόδειξη πώ την κόβω. Ε, είχα πάθει πραγματικά. Ήμουνα σε, σε έκσταση. Παίρνω τηλέφωνο του Εμιλία. Έρχεται από, το, από εδώ από το γραφείο. Παραγγέλνουμε κοκτέιλερ. Πηγαίνει τα παίρνει η αδερφή μου. Ήτανε τόσο ωραία μέρα και ήτανε τόσο ωραία η αρχή μας και ήταν το, είναι ακόμα τόσο ωραία η αποδοχή του brand μας από εσάς. Και έτσι το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στις λίγο πιο behind the scenes πληροφορίες προφανώς για τη δημιουργία, για τη σύλληψη αυτής της ιδέας και τη δημιουργία της. Αλλά και ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί μας ε, έχετε αγκαλιάσει, μας έχετε αγαπήσει. Ε, γιατί έχετε έτσι δείξει πολύ ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας που είναι διαφορετικά, δεν τα έχετε ξαναδεί. Και θέλω να σας εγγυηθώ ότι ό,τι φέρνουμε το διαλέγουμε ένα προς ένα, ό,τι θα βρείτε στο yodora.gr είναι προϊόντα που τα πιστεύουμε προσωπικά, τα χρησιμοποιούμε προσωπικά, τα διαλέγουμε και από άποψη αποτελεσματικότητας και από άποψη αισθητικής, αλλά και εγώ σαν χημικός τα διαλέγω, γιατί Θέλω να... αυτό που προσφέρουμε να είναι καλό, να είναι ποιοτικό και το ελέγχω και από τη σκοπιά του χημικού. Εννοείται ότι από εδώ και πέρα η πορεία είναι μόνο προς τα πάνω. Ε, σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, όπως σας είπα, ετοιμάζουμε ωραία λαντσαρίσματα, ωραία προϊόντα νέα ε, και μία έκπληξη που θα έρθει στο τέλος του μήνα και πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν ξέρω αν πάει κάπου το μυαλό σας, αν πάει κάπου, γράψτε μου κάπου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε ότι θα γίνει το τέλος του μήνα και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο που ήταν πιο διαφορετικό. Πείτε μου, θα θέλατε να μάθετε κάποια άλλη πληροφορία έτσι, για εμάς, για τον brand μας, για το ποιοι είμαστε κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Κάθε Δευτέρα στις 4 έχουμε νέο βίντεο. Ε, επίσης κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε link για το site μας, για τα social μας, να μπείτε να μας ακολουθήσετε, να βλέπετε όλες μας τις ανακοινώσεις και όλα μας τα νέα από εκεί. Και μέχρι την επόμενη Δευτέρα, γεια σας!